Λοιπόν, κλήρωση της Β' κατηγορίας σήμερα. Κληρώθηκαν οι όμιλοι. Η Πέρα Κλουμπ είναι στον πρώτο όμιλο. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλό πρωτάθλημα. Πώς είδατε, κύριε Παυλόπουλε, την κλήρωση? Ούτε κρύο ούτε ζέστη. Όλες οι ομάδες είναι δυνατές, όλες είναι καλές. Θα δείξει το γήπεδο τώρα. Δεν υπάρχει καλός ή εύκολος αντίπαλος. Είναι δύσκολος, βατός όμιλος. Βατός όμιλος. Πρώτη αγωνιστική παίζουμε και με το φιλικό σωματείο του Αγίου Θωμά. Είναι τοπικό ντέρμπι. Να πάμε καλά και καλή χρονιά σε όλους. Ποιος ήταν ο στόχος της Πέρα Κλουμπ ως νεοφώτιστη στη Β' κατηγορία? Είπαμε ότι στόχος πάντα είναι όταν μια ομάδα ανεβαίνει, καταρχήν να καθιερωθεί στην κατηγορία. Και μετά ό,τι καλύτερο. Ξεκινήσατε με τον δεξί πρόεδρο στο κύπελο. Ναι, κερδίσαμε χθες το Δάσο Χαϊδαρίου 3-0. Τώρα παίζουμε στον Ατρόμητο Μεταμόρφωσης. Ένα καλό τεστ. Το κύπελο φυσικά δεν μας ενδιαφέρει παρά μόνο για να κάνουμε καλά παιχνίδια και δυνατά παιχνίδια. Και εντάσσεται στο πρόγραμμα της προετοιμασίας της ομάδας. Ποιες χρήζεται φαβορί στον όμιλο για άνοδο? Όπως φαίνεται, ο Φωστήριας Ηλιούπολης που είναι παραδοσιακή ομάδα στην Α κατηγορία. Ο Άγιος Θωμάς, όπως είπα, τώρα δεν πρόλαβα να τα δω και όλες τις ομάδες, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε καλό πρωτάθλημα. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Μπορεί να έρθει κάποια έκπληξη που κάποιος δεν περιμένει μια ομάδα. Καλή σεζόν, κύριε Παύλο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή χρονιά. Και ο πρόεδρος του Γυμναστικού Συλλόγου Κεσαριανής, ο κύριος Κικιδάκης, πρόεδρε στο δεύτερο όμιλο. Στο δεύτερο όμιλο είναι μια καλή κλήρωση. Εμείς έχουμε κάνει τις ετοιμασίες, έχουμε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία, έχουμε οργανωθεί σε όλους τους τομείς, έτσι ώστε να μην ασχολούμαστε με την κλήρωση ποια θα είναι, αλλά με την ομάδα μας και παιχνίδι με το παιχνίδι να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν μας ενδιαφέρει με ποια ομάδα θα παίξουμε ή θα πέσουμε ή σε ποια κλήρωση. Μας ενδιαφέρει εμείς να έχουμε υγεία, να δουλεύουμε σωστά και κάθε Κυριακή να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας. Καλή σεζόν. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Γενικό Γραμματέα του Φωστήρα Ηλιούπολης, τον κύριο Αιγινίτη. Κύριε Αιγινίτη, ο Φωστήρας Ηλιούπολης στον πρώτο όμιλο. Στον πρώτο όμιλο. Πώς είναι ο πρώτος όμιλος? Υγεία να υπάρχει, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω τις ομάδες εγώ. Δεν ξέρουμε καμιά ομάδα. Εμείς κοιτάμε τη δικιά μας. Ο σκοπός μας είναι η άνοδο και τίποτα άλλο. Τώρα, εγώ πραγματικά δεν ξέρω καμιά άλλη ομάδα. Προκριθήκατε και στο κύπελο. Ναι. Με μία εμφάνιση 10 λεπτά καλή μπάλα. Καλή σεζόν, με υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά, σε όλες τις ομάδες. Λοιπόν, μαζί μας και ο επιστήρα ετών παράγοντας του Παράδεισο Μαρουσίου, ο κύριος Τάκης Χελιώτης. Κύριε Τάκη, πώς είδατε την κλήρωση? Φυσιολογικά δεν μας απασχολεί ποιοι είναι οι αντίπαλοι. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι μέσα στο γήπεδο. Δεν είναι ούτε στα ονόματα, ούτε στους παράγοντες. Είναι στους αθλητές. Δύσκολος, εύκολος όμιλος, πώς τον είδατε? Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα στη δυσκολία ή στην ευκολία. Μ' αρέσει τα παιδιά να παίζουν ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Δεν ψάχνουμε ούτε τον τζαμπουκά, ούτε τον καβγά, ούτε τίποτα. Ωραία. Καλή σεζόν, κύριε Τάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρε, στον τρίτο όμιλο. Το μόνο που θέλω είναι να έχουμε καλή χρονιά, υγεία, χωρίς τραυματισμούς και όλα τα άλλα, ο καθένας στο γήπεδο. Νεοφώτισο στη Β' κατηγορία. Ποιος θα είναι ο στόχος του Ιπποκράτη στο καινούριο πρωτάθλημα? Ο στόχος του Ιπποκράτη στο καινούριο πρωτάθλημα, ο πρώτος στόχος μας είναι να σωθούμε. Νεοφώτιστη ομάδα, ο πρώτος στόχος να σωθούμε. Θεωρείτε τον όμιλο που κληρωθήκατε δύσκολο, εύκολο, βατό? Ο πιο δύσκολος όμιλος και από τους τρεις. Θεωρείτε κάποιες ομάδες φαβορή? Δεν μπορώ να το ξέρω. Ο καθένας σας ξαναλέω είναι το γήπεδο. Καλή σεζόν, πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, μαζί μας και ο κύριος Δαναλάτος από τον Κυζιακό, ο οποίος κληρώθηκε στο δεύτερο όμιλο. Κύριε Δαναλάτου, καλησπέρα. Πώς είδατε την κλήρωση? Είναι μια καλή κλήρωση, αλλά όλα θα φανούν στο γήπεδο. Ό,τι και να λέμε τώρα είναι περίτα. Εάν είμαστε συγκεντρωμένοι, πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλή χρονιά και δεν θα κινδυνεύσουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Επιστρέψατε στο χώρο μετά από αρκετά χρόνια, κύριε Δαναλάτου. 7 χρόνια επέστρεψα. Εντάξει, πιστεύω ότι θα βοηθήσουμε όλοι μαζί, όχι μόνο εγώ, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο βγήκε, θα βοηθήσει τον Κυζιακό, ώστε να μην έχει τις περιπέτειες των τελευταίων ετών. Ποιος θα είναι ο στόχος, κύριε Δεναλάτου? Να μείνουμε στην κατηγορία όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να μην κινδυνεύσουμε. Και να χαρούμε βασικά το ποδόσφαιρο και να μην έχουμε προβλήματα υγείας. Γιατί ένα πρόβλημα υγείας, ειδικά με τον κορονοϊό που υπάρχει, θα ανατρέψει τα πάντα σε όλους. Ξεκινήσατε με το δεξί στο κύπελο.
Καλά πήγαμε. Ήταν ένα, όπως είχα πει, ήταν ένα φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας, 120 λεπτό, το οποίο μας βοήθησε πάρα πολύ, γιατί κακά τα ψέματα ήταν το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας, έστω και φιλικό, το οποίο παίξαμε. Δεν είχαμε παίξει κανένα, διότι οι ώρες είναι πάρα πολύ λίγες και δεν μπορούσαμε να κλείσουμε κανένα φιλικό με καμία ομάδα. Καλή σεζόν, με υγεία. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, σειρά τώρα ο παράγοντας του Ηρακλή Περιστερίου, ο κύριος Γεωργακόπουλος. Κύριε Γεωργακόπουλε, πώς είδατε την κλήρωση? Ένας όμιλος μου φαίνεται λίγο δύσκολος, αλλά θα το παλέψουμε. Θα κάνουμε τον αγώνα μας όπως πάντα και καθαρά και έντοιμα. Ενισχύθηκε η ομάδα στη μεταγραφική περίοδο. Ποιος είναι ο στόχος του Ηρακλή Περιστερίου στο καινούριο πρωτάθλημα? Δεν σας κρύβω ότι ο στόχος μας είναι υψηλός φέτος. Ας είναι δύσκολος ο όμιλος. Θα το παλέψουμε δυνατά. Καλή σεζόν, με υγεία. Ευχαριστώ πολύ, υγεία σε όλους. Στο Άρη Καλαμακίου, ο Μανώλης ο Γεωργαντίδης. Μανώλη, πώς είδες την κλήρωση? Νομίζω αρκετά ικανοποιητική είναι για μας η κλήρωση. Καταρχάς βλέπω ότι είμαστε όλα τα τοπικά σωματεία κοντινά. Δεν θα έχουμε πολλά ταξίδια. Εντάξει, η κλήρωση είναι για να μαθαίνουμε τους αντιπάλους. Τώρα από εκεί και πέρα το τι θα παρουσιάσει κάθε ομάδα θα το δούμε στο γήπεδο. Δύσκολος ή βατός όμιλος? Είναι βατός όμιλος, πιστεύω εγώ. Καλή... Για τόσο χρονών. Καλή σεζόν. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Και ο πρόεδρος του Πανιωνίου και Σαρενής, νεοφώτισος στη Β' κατηγορία, Νίκος Χαζηλιάς. Νίκος, στο δεύτερο όμιλο. Ναι. Εντάξει, όπως την είδα την κλήρωση, είναι ένας βατός όμιλος, πιστεύω. Πολλά ταξίδια δεν έχουμε. Ευελπιστούμε να πάμε καλά. Εντάξει, τώρα όλα είναι θεωρητικά, αν είναι καλός ο όμιλος. Μπορεί να σου ξεπεταχτούν και άλλες ομάδες. Αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλή πορεία. Και πιστεύω να σωθούμε εύκολα. Καλή επιτυχία, καλή σεζόν. Ευχαριστώ. Στη Β' κατηγορία τρόμη του Χαλανδρίου, ο Δημήτρης Λυκδιανός. Δημήτρη, πώς είδες την κλήρωση? Εντάξει, ικανοποιητική κλήρωση. Βατές οι ομάδες. Θα προσπαθήσουμε όσο δυνατόν για την παραμονή πιο πολλά απ' όλα. Και με μικρά παιδιά. Εντάξει, θα δούμε. Ωραία. Καλή σεζόν, ευχαριστούμε. Σειρά τώρα ο πρόεδρος της Αλσούπολης, ο κύριος Κατζός, ο οποίος κληρώθηκε στο δεύτερο όμιλο. Πρόεδρε, πώς είδαμε την κλήρωση, καλημέρα. Μια κλήρωση καλή, ένας όμιλος βατός. Το βασικό είναι ότι ξανασυναντιόμαστε με ορισμένες φιλικές ομάδες. Είναι σίγουρα λοιπόν ότι θα ευχαριστηθούμε φέτος το πρωτάθλημα. Και το άλλο είναι ότι θα συναντηθούμε και με κάποιες ομάδες οι οποίες έχουν μια ιστορία στο χώρο. Και είναι καλό αυτό για να φτιάξουμε και τις σχέσεις μας και να ευελπιστούμε να πάμε και καλύτερα από ό,τι πέρσι. Θεωρείτε τον όμιλο δύσκολο, εύκολο, βατό? Ένας όμιλος που νομίζω ότι θα ευχαριστούμε το ποδόσφαιρο. Θα χαμογελάσουμε, τουλάχιστον πιστεύω δεν θα κερδινεύσουμε. Και ο στόχος της Αλσούπολης, πρόεδρε, στο καινούριο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας? Ο στόχος της Αλσούπολης είναι να ευχαριστιόμαστε το ποδόσφαιρο, να χαμογελάνε οι ποδοσφαιριστές μου, γιατί έχω πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, σε ποιότητα χαρακτήρα πρώτα και μετά σε ποιότητα ποδοσφαιριστών. Εγώ αυτό θέλω, να τους βλέπω να χαμογελάνε και όλα θα πάνε καλά. Αν χαμογελάνε αυτοί, χαμογελάμε και εμείς και ευχαριστιόμαστε αυτό που κάνουμε. Καλή σεζόν, με υγεία, πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ και σε εσάς.